Κυρία Παπαδάκη, ευχαριστούμε θερμά καταρχήν για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Σε σχέση με την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, κάνοντας ένα απολογισμό σε ένα πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα αυτών της κοινωνικής πολιτικής που έχει άμεση σχέση βεβαίως και με την οικονομική πλευρά του όλου πλαισίου, του όλου θέματος. Αντιμετωπίσατε μία πολύμηνη κρίση σε σχέση με τον κορονοϊό και τα δυσμενή αποτελέσματά του. Έχουμε την οικονομική ύφεση που είναι σε εξέλιξη και φαντάζομαι ότι ο Δήμος Ηρακλείου στην ανάπτυξη αυτής της κοινωνικής πολιτικής για να απαλύνει τα θέματα, τα προβλήματα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του, στον Δήμο του Ηρακλείου, αντιμετωπίσατε πάρα πολλές προκλήσεις. Και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Ποιες ήταν αυτές και πώς τις αντιμετωπίσατε πριν πάμε στα μελούμενα? Κύριε Βαρδάκη, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνατε να πω δύο λόγια πολύ σύντομα για την κοινωνική πολιτική που ανέπτυξε ο Δήμος Ηρακλείου αυτή την τετραετία. Να πω λοιπόν ότι πραγματικά είχαμε τεράστιες δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε, που τις αντιμετώπισε όλος ο κόσμος, όπως η πανδημία όπου αναφέρατε. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη δυσκολία που προσπαθήσαμε μέσα στην πανδημία να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για όλους και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, τις οποίες ο Δήμος Ηρακλείου, θέλω να σας πω, ότι προσπάθησε εμπράκτος να στηρίξει. Ήταν πολλές οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε την περίοδο εκείνη, με τις γραμμές βοήθειας, αν θυμάστε, γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, με το συντονισμό για τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων τεστ για του πληθυσμού για τον κορονοϊό. Διανύμαμε, να σας πω, το ΤΕΒΑ κατοίκων εκείνη την περίοδο σε 2.500 οικογένειες. Μπορείτε να αντιληφθείτε τη δυσκολία, τη δυσκολία του εγχειρήματος να προσπαθήσει κανείς να διανύμει τα προϊόντα για τους ανθρώπους που τα χρειάζονται στα σπίτια τους πλέον. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι ενισχύθηκε με προσωπικό για να καλυφθούν περαιτέρω και κατοίκων οι ανάγκες των δημοτών, το δημοτικό μας παντοπολείο κλπ. Εν πάση περιπτώσει, την ξεπεράσαμε αυτή τη δυσκολία προσπαθώντας, όπως είπαμε, να ενισχύσουμε τους ανθρώπους και τις ευπαθείς ομάδες κυρίως. Αλλά υπήρχαν και άλλες δυσκολίες που υπάρχουν και μέχρι σήμερα. Η ενεργειακή κρίση, η οικονομική κρίση, οι συνάνθρωποι μας που δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα και είναι πολλοί αυτοί και πολλές ομάδες πληθυσμού. Όμως ο Δήμος Ηρακλείου, θέλω να σας πω, ότι έχει σταθερά ως βασική προτεραιότητά του, ως προτεραιότητα της πολιτικής του, την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη. Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρει συνεχώς ένα ευρύ φάσμα παροχών, προγραμμάτων και δράσεων με στόχο να μην νιώθει κανένας μόνος, κανένας κάτοικος αυτής της πόλης. Έχω πολλά να σας πω στη συνέχεια, αν κύριε θέλετε. Ναι, βεβαίως. Κύριε Παπαδάκη, το φάσμα της φτώχειας μετά το κορονοϊό αυξήθηκε, έμεινε σταθερό, περιορίστηκε. Τι έχετε αποκομίσει? Προφανώς και αυξήθηκε και εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους. Καταρχάς να σας πω ότι και μέσω του παντοπολίου μας, του κοινωνικού μας φαρμακείου, του κοινωνικού ιατρίου, του δημοτικού ιατρίου που λειτουργεί και ως τέταρτη τόμη, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Με το κέντρο κοινότητας που είναι υπεύθυνο για τα επιδόματα που δίνονται, που χρειάζονται οι άνθρωποι για να σταθούν στα πόδια τους. Έχουμε όμως και δομές, έχουμε το κέντρο αστέγων που φιλοξένει σε πολλούς συμπολίτες μας που βρέθηκαν σε ανάγκη. Και θέλω να σας πω, κύριε Βαρδάκη, ότι είχαμε και την ικανοποίηση να αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει και σπίτι σε άστεγους συνανθρώπους μας, και όλα αυτά τα χρόνια περίπου 100 συνάνθρωποι μας έχουν μπει σε σπίτια. Δηλαδή
έχουν, αξιοποιώντας αυτό το πρόγραμμα, έχουν μπει σε σπίτια, έχουν πάρει την κοσκευή τους, το πρόγραμμα πληρώνει και τους λογαριασμούς τους και κάποιοι από αυτούς έχουν βρει και δουλειά, που σημαίνει ότι επανεντάσσονται στην κοινωνία και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι πόροι ήταν από ευρωπαϊκά προγράμματα, από εθνικούς πόρους, από πού? Από το Υπουργείο Εργασίας, και είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά, κύριε Βαρδάκη, δίνει την ευκαιρία, τη δεύτερη ευκαιρία να επανεκκινήσουν τη ζωή τους οι άνθρωποι που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους προσέχουμε και στη συνέχεια, τους συμπαραστεκόμαστε, γιατί ο στόχος είναι να σταθούν στα πόδια τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Επίσης, έχουμε και τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών, όπως γνωρίζετε, που και αυτός έχει προσφέρει πάρα πολλά. Έχουμε πάνω από 123, αν δεν κάνω λάθος, γυναίκες από τότε που ξεκίνησε το 2013 ο ξενώνας τη λειτουργία του. Γυναίκες με τα παιδιά τους που έχουν φιλοξενηθεί. Και πάλι και εκεί δίνουμε την ευκαιρία στις γυναίκες να σταθούν στα πόδια τους και να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Για πόσες περιπτώσεις, πόσες περιπτώσεις μας είπατε στον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών? Συνολικά από την αρχή της λειτουργίας του, περίπου περισσότερες από 120 μαζί με τα παιδιά τους, τα ανήλικα παιδιά τους. Και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, περνάμε μια εποχή που δυστυχώς τη βία τη συναντάμε σε διάφορες εκφάνσεις, όπως γνωρίζετε, και πρέπει ως κοινωνία να την αντιμετωπίσουμε. Και εμείς ως Δήμος Ηρακλείου έχουμε τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και την Επιτροπή Ισότητας, τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, και προσπαθούμε και να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, αλλά και να συμπαρασταθούμε στις γυναίκες με τα παιδιά τους που έχουν υποστεί την τραυματική αυτή εμπειρία. Της βίας. Πώς ήταν η πολυετία αυτή η συνεργασία σας με τον επερχόμενο Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπρινό, ο οποίος πράγματι είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος? Θα πω ότι η συνεργασία μου με τον Δήμαρχο, τον Βασίλη τον Λαμπρινό, υπήρξε εξαιρετική. Είναι ένας άνθρωπος που σε ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική με την οποία εγώ ασχολήθηκα, έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία. Επομένως, στήριξε όλες μας τις προσπάθειες, στήριξε κάθε απόφαση που ήταν προς όφελος των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι, όπως είπατε και εσείς, ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες και πάντα αν θέλετε, αυτό που μας έλεγε είναι να προσπαθούμε να μην νιώθει κανένας άνθρωπος μόνος και αβοήθητος. Αυτό προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Κύριε Βαρδάκη, οι ανάγκες της κοινωνίας είναι πάρα πολύ μεγάλες και πολυεπίπεδες οι ανάγκες. Προσπαθούμε όσο μπορούμε ως Δήμος Ηρακλείου να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ανάγκες. Αν μου επιτρέπετε και έχουμε το χρόνο, να σας πω για μία άλλη πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Ηρακλείου και είμαστε πολύ περήφανοι και ο Δήμαρχος βοήθησε πολύ σε αυτό, όπως και ο κύριος Βασιλάκης, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας. Είναι η αξιοποίηση των ελαιόδεντρων του Δήμου Ηρακλείου, αν έχετε ακούσει, που παραχωρήσαμε στο Κεθεά Ριάδνη. Είναι μια πρωτοποριακή, θα έλεγα, δράση της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας προς όφελος κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. Σε συνεργασία λοιπόν με την Αντιδημαρχία Δημοτικής Περιουσίας παραχωρήσαμε στο ΚΕΘΕΑ το δικαίωμα καλλιέργειας των ελαιόδεντρων που βρίσκονται σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου. Συνολικά είναι 2.800 ελαιόδεντρα. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Και καλούνται τα άτομα οι δικαιούχοι του προγράμματος ακριβώς, να καλλιεργήσουν τους ελαιώνες, να προχωρήσουν στην ελαιοσυλλογή. Ακριβώς, και ήδη έχουμε 5 τόνους από την περσινή χρονιά που στηρίζουν τη σύντηση πάρα πολλών ανθρώπων του ΚΕΘΕΑ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι ωφελούμενοι με αυτόν τον τρόπο εργάζονται, συμμετέχουν, εκπαιδεύονται στον τρόπο της συλλογής του ελαιοκάρπου και της καλλιέργειας της ελιάς, και είναι ένας τρόπος να ενισχύσουμε τον αγώνα τους για απεξάρτηση και επανένταξη. Πολύ σημαντικό. 2.800 ελαιόδεντρα έδωσαν πέρυσι 5 τόνους. Φέτος δυστυχώς η παραγωγή θα είναι κάτω από το ίμιση, αλλά δεν ευθύνεστε εσείς γι' αυτό.
θα έχουμε θέμα στην Ελλάδα γενικά και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Πέστε μου, ποιος ήταν ο στόχος που θέλατε να τον υλοποιήσετε, δεν τα καταφέρατε και αυτό σας επιβάρυνε όσον αφορά συναισθηματικά, συναχωρεθήκατε ή θέλατε να παράξετε ένα έργο για την κοινωνία και δεν το καταφέρατε. Ποιο ήταν αυτό? Θα σας πω, κύριε Βαρδάκη, συναισθηματικά ότι μας πειράζει, ναι, όταν... ένα παράδειγμα, είναι πολλά εκείνα που δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε, αλλά και όλες τις υπηρεσίες εδώ, ναι, της κοινωνικής πολιτικής, ένα θέμα το οποίο πολύ μας στεναχωρεί είναι το θέμα των αστέγων. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι τους έχουν γίνει επανειλημμένες κρούσεις από την κοινωνική πολιτική, από τους κοινωνικούς λειτουργούς, να ενταχθούν στο πρόγραμμα ή να έρθουν στο κέντρο αστέγων, εντούτοις επιμένουν να κοιμούνται στο δρόμο, να ζουν στο δρόμο με κίνδυνο της υγείας και της ζωής τους πολλές φορές. Έχει αυτό ακόμα είναι το ζήτημα... περιθώριο για να ενταχθούν στο πρόγραμμα στέγασης? Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει. Είμαστε πλήρεις. Έχουν μπει, όπως σας είπα πριν, πάρα πολλοί άνθρωποι στο πρόγραμμα, ναι, και αυτό μας ικανοποιεί. Αλλά επειδή με ρωτήσατε τι μας στενοχωρεί, μας στενοχωρεί που κάποιοι άνθρωποι παραμένουν στο δρόμο, ενώ το κέντρο αστέγων, από την άλλη, έχει πολλές άδειες θέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν τα δικά τους ζητήματα, για δικούς τους λόγους δεν δέχονται. Και εκεί έχουμε ένα ζήτημα, διότι πολλές φορές έχουμε και ακραία καιρικά φαινόμενα και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και κάποιες φορές δεν μας το επιτρέπουν οι, ναι, ίδιοι, δεν, ναι, είναι σε θέση. Το ξέρετε, είναι το θέμα, το ζήτημα. Το γνωρίζω και πέρυσι το χειμώνα στην δικαιοσύνη, όπου ενδιαφερθήκατε προσωπικά έξω από την Eurobank, ας την πούμε, για έναν άστεγο. Πλησιάσατε, ναι, του κάνατε την πρόταση για να πάει να φιλοξενηθεί και δεν το δέχτηκε. Επανειλημμένος, ναι, ναι, κύριε Βαρδάκη, ναι, ναι, το έχουμε κάνει και το λέω κατηγορηματικά, αν μου επιτρέπετε. Δεν υπάρχει κανένας άστεγος στην πόλη μας για τον οποίο να μην έχει ενδιαφερθεί πολύ και κατ' επανάληψη η κοινωνική υπηρεσία. Αν δείτε κάποιον στο δρόμο για καιρό, σημαίνει ότι ο ίδιος δεν μας επιτρέπει για δικούς του λόγους να παρέμβουμε. Γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν. Κανέναν με το ζόρι δεν μπορούμε να βάλουμε στο κέντρο αστέγων. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχουμε αρκετές άδειες θέσεις και μπορούν οι άνθρωποι να απευθυνθούν σε εμάς και να βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, κύριε Βαρδάκη. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα εκείνα που μας στενοχωρούν, όπως επίσης ότι δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων. Άρα, πιστέψτε με, προσπαθούμε πάρα πολύ, προσπαθεί όλη η κοινωνική υπηρεσία με διάφορους τρόπους να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα. Για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα άλλο, επειδή να πάμε και σε κάτι που μας ικανοποιεί, ναι, είναι η λειτουργία του ΚΔΑΠΑΜΕΑ, του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με αναπηρία, που λειτουργήσε φέτος και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, με πολλές δυσκολίες και υπάρχουν ακόμα δυσκολίες, αλλά λειτουργήσε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, κύριε Βαρδάκη, ναι, ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Και λέω παιδιών και ατόμων διότι το πρωί φιλοξενεί ενήλικες και το απόγευμα παιδιά, γιατί το πρωί πηγαίνουν στο σχολείο, και έτσι και τα ίδια τα παιδιά και τα ίδια τα άτομα περνούν καλά γιατί απασχολούνται δημιουργικά, αλλά ανακουφίζονται και οι οικογένειές τους που έχουν ένα άτομο με προβλήματα αναπηρίας στην οικογένειά τους. Οπότε καταλαβαίνετε, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να λειτουργήσουμε το πρώτο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στο Δήμο Ηρακλείου και ελπίζουμε να πάει καλά παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και, όπως σας είπα, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Εν τούτης, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο που προσφέρεται στα ίδια τα άτομα αλλά και στις οικογένειές τους. Και όλα αυτά στα στενά πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, που υποφέρει τα τελευταία χρόνια οικονομικά. Πέστε μου, έχετε στο μεταξύ σφυριλατήσει τη σχέση σας με τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού? Έρχεται ο νέος δήμαρχος, ο κ. Καλοκαιρινός. Εφόσον σας επιλέξει να σας κάνει και πάλι αντιδήμαρχο στον συγκεκριμένο τομέα, αυτό θα το αποφασίσει βεβαίως ο ίδιος, κάνουμε όμως την υπόθεση. Τι μέλη γενέστε αναφορικά
με την πολιτική που θα ακολουθήσει στον ευαίσθητο τομέα των κοινωνικών. Κύριε Βαρδάκη, ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός είναι πολύ ευαισθητοποιημένος σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, ασχολείται και ο ίδιος μέσω των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και ο Δήμος Ηρακλείου συνεργάζεται με τα Ιδρύματα όσον αναφορικά με το συσίτιο, με το παντοπολείο. Συνεργαζόμαστε σε πολλά επίπεδα, ναι. ζητήματα ναι, ναι. και πολλά επίπεδα, όπως το είπατε. Επομένως, έχει και εκείνος τις δικές του σκέψεις, είναι πολύ καλά ενημερωμένος σε ό,τι αφορά στις ανάγκες της κοινωνικής πολιτικής. Γενικότερα, αυτό που θα θέλαμε, που θέλουμε να κάνουμε, δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει το Δήμαρχος διάστημα, Κοινωνικής ναι, ναι. Πολιτικής. Mm-hmm. Εγώ, σε ό,τι με αφορά, mm-hmm. ενημερώνοντάς του, του έθεσα κάποια ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι με προσωπικό. Ξέρετε, το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι επισκέπτεται ανθρώπους ανήμπορους. Πολύ, πολύ σημαντικό πρόγραμμα, όντως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Τώρα έχει έρθει στο Δήμο Ηρακλείου. Θα θέλαμε, ας πούμε, περισσότερο λειτουργικό να γίνει, περισσότερα άτομα να απασχολούνται και να μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερους ανθρώπους. Έτσι, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Επίσης, και να δημιουργηθούν περισσότερα κήφη. Τα κήφη είναι κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, που και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά, έχει 4 ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα και υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη επίσης κάποιων δομών. Για παράδειγμα, σας μιλούσα πριν για τους άστεγους. Μια δομή ίσως που θα εξυπηρετεί ή θα προσπαθήσει να φροντίσει άστεγους που είναι εξαρτημένοι και θέλουν μια άλλη προσέγγιση και άλλο προσωπικό εξειδικευμένο να ασχοληθεί μαζί τους, είναι μια σκέψη η οποία μας απασχολεί. Υπάρχουν πολλές ανάγκες, πολλές δομές που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας που το είχε ο Αλέξο Καλοκαιρινός στο πρόγραμμά του. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εγκαταλελειμμένα ακίνητα για κοινωνική κατοικία. Κάτι που θα μπορούσε εννοείται να φιλοξενήσει ανθρώπους. Και ιδιωτών εννοείται κοινωνική κατοικία. Ναι, είναι κάτι που θέλει μελέτη, γιατί ναι. υπάρχουν και δημοτικά, υπάρχουν ναι, ναι. διάφορα κτίρια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και το έχει στις προτεραιότητές του, εξ όσων γνωρίζω, ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός και στο πρόγραμμά του. Μακάρι να οπότε καταφέρετε είναι ένα να, θέμα... το, ναι, να το υλοποιήσετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, δύσκολο το εγχείρημα. Βεβαίως, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης mm-hmm. και γιατί να μην συμβεί και στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο. Υπάρχουν πολλές σκέψεις. Ο στόχος πάντα είναι να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, όπως τα άτομα με αναπηρίες, οι άστεγοι, οικονομικά αδύναμοι, ηλικιωμένοι. Και να σας πω εδώ ότι έχουμε, για να λέμε και μερικά ευχάριστα, τη χαρά ότι δημιουργήσαμε ένα νέο κεκυφαπή στην Δημοκρατία, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όπου εξυπηρετεί την πρώτη κοινότητα και το επισκέπτονται πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αυτό ήταν μια παρένθεση, ήθελα να το πω, κύριε Βαρδάκη. Mm. Πρέπει λοιπόν το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων να δει κανείς, που ξέρουμε ότι τώρα αρχίσανε πάλι οι ροές λόγω του πολέμου και σε λίγο θα έχουμε ένα διογκωμένο πρόβλημα που αφορά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Και εκεί σημαντικά η αυτοδιοίκηση θα κριθεί να το αντιμετωπίσει σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Αναγκαστικά, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Νομίζω ότι είναι και ο πρώτος και ο δεύτερος mm-hmm. βαθμός mm-hmm. αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να δουν το θέμα συνολικά, σε συνεργασία βεβαίως με την κυβέρνηση, διότι από ό,τι βλέπουμε το ζήτημα αυτό διωγγώνεται και κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τα δύσκολα μπροστά είναι, ναι, στο θέμα. Μπροστά είναι τα δύσκολα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την συνέντευξη, για αυτόν τον απολογισμό και για τα μελούμενα που μας είπατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Χαίρετε.